Εγκληματική οργάνωση με πυρήνες στην Κρήτη, την Αίγυπτο και την Ιταλία αγγίζει η νέα επιχείρηση της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος που οδήγησε σε παράση λήψεων ντόπιων και αλλοδαπών σε Ηράκλειο και Χανιά για διακίνηση παράνομων μεταναστών στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με αδρό τίμημα που κυμαίνεται από 3.500 έως 5.000 ευρώ το άτομο. Η αποσάρθρωση του αδίστακτου διεθνούς κυκλώματος που δρούσε τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2017 επετεύχθη στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας σε Ηράκλειο και Χανιά, στη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 23 έως 49 ετών. Από τους οποίους 3 είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Σφακίων, 2 κτηνοτρόφοι και ένας ιδιοκτήτης σκάφους, ένας κτηνοτρόφος από την περιοχή της Μεσαράς και ακόμη ένας Σύριος και ένας Ιρακινός. Σύμφωνα με το φάκελο της δικογραφίας, την οργάνωση αποτελούσαν 3 επιμέρους πυρήνες σε Αίγυπτο, Ελλάδα και Ιταλία. Οι δράσεις κάθε πυρήνα αφορούσαν κατά περίπτωση την προσέλκυση των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών, τη φύλαξη, τη μεταφορά τους και τον εφοδιασμό τους με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Ακόμη τη διεκπαιρέωση των οικονομικών εκκρεμωτήτων για την παράνομη διακίνησή τους με το εξωτραπεζικό σύστημα Χαβάλα, μέσω του οποίου διακινείται μαύρο χρήμα προς όφελος εγκληματικών δικτύων ανά την Ιφίλιο. Όσο αφορά ειδικότερα στον πυρήνα της Κρήτης, τα μέλη του αναλάμβαναν τον εντοπισμό κατάλληλου σημείου για την προσέγγιση του πλοίου που προωθούσε ο πυρήνας της Αιγύπτου, τη μεταφορά με οχήματα προς τα νότια παράλια του Ηρακλείου, την ένοπλη φρούρηση των μεταναστών σε σπηλιές και επιμνιοστάσια κάτω από άθλιες συνθήκες, μέχρι να παραληφθούν από άλλα πλοία που είχαν προορισμό την Ιταλία. Το ξύλωμα του νέου κυκλώματος ξεκίνησε όταν τα θύματα των δουλεμπόρων που είχαν επιβιβαστεί από τα νότια παράλια της Κρήτης σε πλοιάριο με προορισμό την Ιταλία κινδύνευσαν και κάλεσαν σε βοήθεια τις τοπικές αρχές. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και εξόδου από τη χώρα, είτε μεταφοράς παράτυπων μεταναστών, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει τη συμμετοχή 10 ακόμη ατόμων στην εγκληματική οργάνωση.